Κύριλ Σερεμπρένικοφ και Τζαφάρ Παναχή, δύο σπουδαίες φωνές του παγκόσμιου σινεμά, ανταγωνίζονται για τον πολυπόθητο Χρυσό Φοίνικα, αλλά κανείς από τους δύο δεν θα μπορέσει να παραστεί στις Κάνες λόγω περιορισμών που τους επιβλήθηκαν από τις χώρες τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Σερεμπρένικοφ βρίσκεται υπό κατοίκον περιορισμό από τον Αύγουστο, καθώς τον βαραίνουν κατηγορίες διαφθοράς και κατάχρησης δημοσίου χρήματος. Ο διάσημος Ρώσος σκηνοθέτης και πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Πρωτοποριακού Θεάτρου της Μόσχας είχε καταγγείλει στο παρελθόν το Κρεμλίνο για την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία και είχε εκφράσει την υποστήριξή του στην LGBT κοινότητα της χώρας, γεγονός που ήταν αναμενόμενο να εγείρει τις υποψίες ότι η σύλληψή του είχε πολιτικό και εκδικητικό χαρακτήρα.